Το συμβάν με τον Ζακ το παρακολούθησα με φρίκι, όπως φαντάζομαι και ο περισσότερος κόσμος. Η βαρβαρότητα και μονιμοποιείται και νομιμοποιείται κατά κάποιο τρόπο και από τα μέσα και στη συνείδηση του κόσμου σαν κάτι το οποίο είναι μέρος του θεάματος, του κοινωνικού θεάματος. Αυτό είναι το πιο θλιβερό από όλα και το πιο επικίνδυνο αυτό, το ότι συνηθίζουμε τη βία, τη θεωρούμε κομμάτι της πραγματικότητας στην οποία ζούμε. Το συμβάν με τον Ζακ ήταν, νομίζω, άλλο ένα τέτοιο πολύ 38 ακραίο παράδειγμα τέτοιας βίας. Με αφορμή, λοιπόν, αυτό το περιστατικό γράφτηκε αυτό το τραγούδι, το οποίο νομίζω ότι μιλάει και για όλα τα αλλιώτικα παιδάκια της κοινωνίας μας. Έχω αισθανθεί κι εγώ έτσι από πολύ μικρός, όντας και παιδί μεταναστών. Το έχω ζήσει στο πετσί μου αυτό, το να είσαι ξένος, το να δέχεσαι μια τέτοιου είδους βία στην καθημερινότητά σου. Στη Γερμανία της δεκαετίας του 70 το αισθάνθηκα αυτό. Και αργότερα, όταν είχαμε τις πρώτες μπάντες, ντυνόμασταν διαφορετικά και συμπεριφερόμασταν διαφορετικά στις πόλεις, πάντοτε αισθανόσουν τα βλέμματα ότι είναι πάνω σου απειλητικά, χωρίς να ξέρουν ποιος είσαι, τι κάνεις, τι λες και μόνο επειδή είσαι διαφορετικά ντυμένος. Εκτός από την φασιστική συμπεριφορά κάποιων ανθρώπων, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος μέσα στη δική μας στάση, στη δική μας αδιαφορία και απάθεια. Αυτός είναι ο μεγάλος εχθρός, να συνηθίσουμε. Είναι αφιερωμένο για όλους, όλους τους ανθρώπους που σκεφτήκαν να διοργανώσουν αυτή τη γιορτή, αλλά και πολύ πιο πριν αυτούς που σκεφτήκαν να μπουν μπροστά ώστε να υπάρχει λόγος και να γίνει αυτή η γιορτή. Είναι αφιερωμένο στα παιδιά που έμειναν 18 μήνες, αν δεν κάνω λάθος, μέσα στη φυλακή. Όσον αφορά τα κινήματα, νομίζω ότι και μόνο το ότι ξεκινούν και υπάρχουν είναι απίστευτα σημαντικό όσον αφορά και το κίνημα της Ιερισσού, ας πούμε, το οποίο δυσκολεύεται τόσο πολύ να φέρει κάποιο αποτέλεσμα στην περιοχή. Είναι τόσο σημαντικό ότι κάποιοι άνθρωποι σηκώσαν το κεφάλι τους, σταθήκανε απέναντι σε όλη αυτή τη βία που δέχτηκαν, τους κοιτάξαν στα μάτια και πήραν μεγάλη ευθύνη έτσι όπως στάθηκαν για να υπερασπιστούν τον τόπο τους. Ότι το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι τα μικρά παιδιά είδαν ότι δεν είναι απλό να πηγαίνεις κάπου και να καταπατάς χωρίς να ρωτάς κανέναν και χωρίς να επιτρέπεις στους ανθρώπους που ζουν εκεί να έχουν άποψη. Και μόνο που στεκόμαστε απέναντι σε αυτό που μας εχθρεύεται και πάει να μας τρομάξει, από μόνο το αυτό είναι μια νίκη. Εγώ νομίζω πως είμαι εντάξει με τον εαυτό μου όταν λέω τις ιστορίες μου και την αλήθεια μου. Αν αυτή καταλήγει να βοηθάει κάποιους ανθρώπους, έχει καλό. Είναι σου λέω παιδί, φωκητάει τη ψυχή σου τα νύπωρα, ερωτευμένο παιδί.
τα πάντα και τίποτα. Το να γράφεις στίχους είναι σίγουρα αρκετά μοναχική υπόθεση, αλλά πάντα είναι ένας δρόμος που τον προχωράς μονάχος σου και να φτάσεις στους ανθρώπους. Σίγουρα το να γράφουμε στίχους, το να γράφουμε τραγούδια είναι και κάποιο είδους αυτοθεραπεία. Έχει και μια ιαματική διάσταση σίγουρα. Η αλήθεια είναι πως έχουν περάσει τόσα χρόνια από τότε που ξεκίνησα να κάνω αυτό που δεν μπορώ να θυμηθώ με ακρίβεια την εκκίνηση. Καμιά φορά μπορεί να είναι μια κάποια εφηβική ματαιοδοξία ή και εγώ δεν ξέρω τι άλλο με το οποίο εμπλεκόμαστε και καταλήγουμε στη μουσική ή στο δημόσιο λόγο. Η ματαιοδοξία είναι σίγουρα παγίδα από μόνη της, αλλά ακόμα και μια παγίδα νομίζω πως έχει σημασία πως θα την χειριστείς. Στην πορεία νομίζω ότι ανακαλύπτουμε όλα τα πράγματα που υπάρχουν μέσα μας, αυτά που αξίζει να πολεμήσουμε και αυτά που αξίζει να πούμε. Ο σημερινός Παύλος παρατηρεί ακόμη και το σημερινό Παύλο, όχι μόνο τον παλιό. Νομίζω ότι είναι καλή άσκηση να καταφέρουμε να βγαίνουμε λίγο από τον εαυτό μας και να βλέπουμε τι γίνεται ακριβώς αυτή τη στιγμή, τώρα, εδώ. Θέλω να είμαι σαν εσένα, ένα δεντράκι με τα κλαδιά του απλωμένα. Να μην λυπάμαι, να μην καταλαβαίνω αυτούς που με πετάνε στη φωτιά, να τους ζεσταίνω. Μου φαίνεται φυσιολογικό να με ρωτάνε οι άνθρωποι για τα ξύλινα σπαθιά, για την εποχή εκείνη και για τις προηγούμενες. Γιατί έχω διανύσει 3-4 δεκαετίες ενασχόλησης με τη μουσική. Αλλά νομίζω ότι η νοσταλγία είναι σίγουρα παγίδα σε αυτή την περίπτωση. Το να μείνεις σε εκείνη την περίοδο είναι λίγο επικίνδυνο. Νομίζω ότι με το που τελείωσε εκείνη η περίοδος, όρμησα σε αυτό που είναι ύστερα η προσωπική μου, ας πούμε, μουσική πορεία. Έγινα βροχοποιός, γιατί τα δάκρυα στερέψανε. Παλιά στράφηκε τα φως, νιώθω σαν να με μαγεψάνε. Σου δίνει φόρα το να βλέπεις τόσο νέους ανθρώπους μετά από 20 περίπου χρόνια να πιάνουν το μήνυμα που είχες στείλει τότε, να βλέπεις τα λόγια να ταξιδεύουν μέσα στον χρόνο. Αυτό είναι από τα πιο μαγικά πράγματα, νομίζω, που μπορεί να ζήσει κάθε καλλιτέχνης. Ναι, είναι ένα κοινό που ανανεώνεται με ένα ωραίο τρόπο και βλέπεις μια μπάντα που δεν υπάρχει καν αυτή τη στιγμή, τα ξύλινα σπαθιά, να δημιουργεί αυτή την αναστάτωση και αυτή την ορμή και τον ενθουσιασμό. Στη σκηνή όπως το ζω είναι πολύ ωραίο γιατί είναι σαν να, όντως σαν να ενώνεις κομμάτια του εαυτού σου, σαν να ενώνεις με το παρελθόν σου και με τη στιγμή που βρίσκεσαι τώρα. Αισθάνομαι ότι διηγούμε κατά κάποιο τρόπο ότι ζωή μου μέσα από τα τραγούδια, χωρίς απαραίτητα να είμαι εγώ το κεντρικό πρόσωπο εκεί. Είναι και λίγο σαν ημερολόγιο, ξέρεις, ας πούμε, σαν να έχεις ένα παλιό άλμπουμ και ανοίγεις και βλέπεις μια φωτογραφία του αυτού σου πριν από 25 χρόνια, πριν από 20 χρόνια, πριν από 10 χρόνια. Η διαχρονικότητα δεν είναι κάτι που με αφορά και δεν πιστεύω ότι κάποιος κάθεται κάτω να κάνει μια ζωγραφιά ή ένα τραγούδι ή ένα βιβλίο για να επιτύχει τη διαχρονικότητα. Δίνουν τα φώτα και η ταινία ξεκινά. Λίγο μετά το πιο βαθύ σκοτάδι. Βλέπει τους ανθρώπους στο πανί να τρέχουνε. Τους αγαπιούνται πια που δεν αντέχουνε. Ο ένας τον άλλο σημαδεύει και πυροβολά. Μέσα μου βαθιά πιστεύω ότι ο έρωτας είναι κάτι που δεν μπορεί να καταπολεμηθεί με τίποτα. Ότι περνάει μέσα από τον τοίχο. Είναι η δύναμη που κινεί έτσι καλύτερα στον κόσμο. Φοβόμαστε να πονέσουμε και γι' αυτό μάλλον δυσκολευόμαστε να χαρούμε αρκετές φορές. Είναι λίγο παραπλανητικό και μονοδιάστατο να λέμε ότι ο έρωτας είναι ένα τρυφερό συνέστημα. Είναι άγριο, βίαιο και αδυσόπιτο συνέστημα, συν τις άλλες. Δηλαδή βλέπεις ότι υπάρχει μια ολόκληρη βιομηχανία στημένη γύρω από
αυτό που λέγεται ερωτικό τραγούδι. Εγώ θυμάμαι πάντα μια φράση ενός φίλου μου κάπου στη Βέρεια, ο οποίος μου είπε: ωραία είναι τα ερωτικά τραγούδια, αλλά πιο ωραία είναι τα ερωτευμένα τραγούδια. Φορίζαμε τις θάλασσες παρέα, τα νησιά μας χαιρετούσαν μεθυσμένα, μας τραγουδούσανε πουλιά παραδοσία. Η ταπεινότητα δεν νομίζω πως είναι κάποιο είδους υποχρέωση των καλλιτεχνών, κανενός ανθρώπου. Όταν τη βλέπεις να υπάρχει στους ανθρώπους, πάντοτε νομίζω πως τους κάνει πιο γοητευτικούς, γιατί συνήθως πηγαίνει μαζί με την εμπειρία και την σοφία που αποκτά κάποιος. Η ορμή που έχουν οι πιο νέοι άνθρωποι καμιά φορά μπορεί να στερείται κάποιας ταπεινότητας. Αλλά είναι ωραίο να βλέπεις να οδηγούνται σε αυτήν. Εγώ πάντα προτιμώ τους ανθρώπους που στηρίζουν και με τις πράξεις τους τα λόγια τους. Παρ' όλα αυτά έχουμε και πολύ μεγάλα έργα τέχνης τα οποία συνέβησαν κάποια στιγμή και μετά οι δημιουργοί τους παίρνουν ένα διαφορετικό δρόμο. Δεν θέλω να κρίνω κανέναν. Δεν μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς ποιοι είναι οι παράγοντες που οδηγούν κάποιον στο να παρεκκλίνει. Ανάβει ο θάρρος του κόσμου, χτυπάει ξαφνικά τα φτερά του το φως. Απ' τη χώρα το πάγο, βουτάει στη γαλιά σου, υψώνεται πάνω απ' τη γη του πυρό. Η παιδεία είναι σαφώς η ατμομηχανή του πολιτισμού. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν γίνεται να μην υπάρχει καλλιέργεια, να μην υπάρχει μόρφωση και να έχεις ένα λαμπρό πολιτισμό για να ελπίζεις ένα σπουδαίο μέλλον. Δεν εννοώ τα πτυχία. Είναι πολύ σαφές αυτό. Η εξειδίκευση δεν δημιουργεί καλύτερους, σπουδαιότερους ανθρώπους. Και θυμάμαι και μία φράση του Βασιλικού. Όταν ήμουν παιδάκι κάποτε είχα διαβάσει μία φράση του που έλεγε «Καταγόμαστε εδώ στην Ελλάδα όλοι από τον ομό ημιμαθίας». Μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση επειδή εγώ κατάγομαι από τον ομό ημιμαθίας. Αισθάνομαι ημιμαθής στα περισσότερα πράγματα και δεν ξέρω κατά πόσο θα ήθελα να είμαι παντογνώστης, να ξέρω τα πάντα. Ακόμα και την κιθάρα μου που κοιτάω, την κοιτάω ως κάποιος, ας πούμε, ερασιτέχνης, ημιμαθής και βλέπω ένα μέρος της, ακόμα και της ταστιέρας, που δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει, που δεν θα μάθω μάλλον ποτέ. Ίσως να πρέπει να βρούμε μια άλλη λέξη, κακιά, και να μην κατασπαταλούμε τη λέξη ημιμάθεια. Τι να κάνεις έναν άνθρωπο που ξέρει 500 τίτλους βιβλίων, έχει διαβάσει άλλα 1000 και δεν κατάλαβε ούτε ένα. Άνθρωποι χωρίς κανένα πτυχίο που βλέπεις ότι ο τρόπος που εναρμονίζονται με τη ζωή, με το περιβάλλον και με αυτό που συμβαίνει γύρω τους, έχει και βάθος και ουσία και λειτουργικότητα. Δεν πιστεύω ότι η συσσόρευση των πληροφοριών μας κάνει πιο καλλιεργημένους. Καμιά φορά κρυβόμαστε πίσω από τις πληροφορίες. Δεν υπάρχει τίποτα που έμαθα και δεν θα ήθελα να πω στο παιδί μου. Νομίζω πως έτσι κι αλλιώς θα μάθει περισσότερα από μένα, ελπίζω, ίσως και σκληρότερα πράγματα από αυτά που έμαθα εγώ. Δεν μπορείς να εμποδίσεις κανέναν να δει την πραγματικότητα, να δει την αλήθεια. Είναι πάντοτε, νομίζω, ζήτημα χρόνου. Πιστεύω ότι οι άνθρωποι ορμάνε στη ζωή, ο καθένας με τη φόρα του, πηγαίνουν, μαθαίνουν πράγματα, τρακέρουν, σηκώνονται, προχωράνε. Τα παιδιά έτσι κι αλλιώς βρίσκουν τον δικό τους δρόμο. Αυτό είναι το πιο σπουδαίο από όλα. Ο δικός τους δρόμος. Σίγουρα το να μεγαλώνεις ένα παιδί έχει να κάνει με το πώς ανακαλύπτεις εξ αρχής τον κόσμο. Έχεις αυτή την ευκαιρία, αυτή τη δυνατότητα. Είναι και το μεγάλο δώρο. Τίποτα δεν είναι δεδομένο. Πάλι πρέπει να ανακαλύψεις τα πάντα εξ αρχής. Ακόμα και τον τρόπο που διηγείσαι μια ιστορία, καταλαβαίνεις ότι όταν έχεις ένα τέτοιο ακροατή τόσο κοντά σου,
αποκτάει άλλη διάσταση, άλλη βαρύτητα, άλλη σημασία. Η πατρότητα δεν αφορά το δικό σου παιδί και πιστεύω ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που δεν έχουν δικά τους παιδιά και που αισθάνονται ότι όλα τα παιδιά είναι δικά τους, αισθάνονται υποχρέωση απέναντι στον κόσμο, απέναντι σε όλα τα παιδιά, όχι απέναντι στο δικό τους. Σε μέρα σκέφτηκα τι έχω να σε δω πολύ καιρό. Μια μέρα χάθηκε στο πλήθος κάπου εδώ, παράξενο. Νομίζω πως η σχέση του ανθρώπου με το Θεό είναι απολύτως προσωπική, δεν έχει να κάνει καθόλου με τις θρησκείες. Ίσως οι θρησκείες να βρίσκουν και έναν τρόπο να το καταπολεμούν αυτό το πρωτόγονο, τόσο βασικό ένστικτο και συναίσθημα του ανθρώπου, να καταλάβει τι συμβαίνει γύρω του. Και πάντοτε πιστεύω ότι ο καθένας μέσα στο κεφάλι του έχει την δική του εκκλησία και καλά κάνει. Τα μάτια των ανθρώπων τα μάτια του Θεού και ότι θέλει και τα δικά σου μάτια για να ανακαλύπτει τη δημιουργία του. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που αισθάνονται έτσι και καλά κάνουν. Και ελπίζουμε να μας συγχωρέσει ο Θεός γι' αυτό. Η συνεργασία με τον Αγγελάκα έγινε. Ήταν υπέροχη, συγκινητική, ζήσαμε απίστευτες στιγμές. Είχε πολύ βάθος και συντροφικότητα και αγάπη όλο αυτό, όχι μόνο ανάμεσα σε μένα και στο Γιάννη. Υπήρχαν δύο ομάδες που συναντήθηκαν, δύο συγκροτήματα που ενώθηκαν. Δεν ήταν μια απλή συνεργασία δύο, ας πούμε, τραγουδοποιών. Τι να πω, από τα πιο ωραία πράγματα που έχω ζήσει ποτέ. Δεν αισθάνομαι ότι αυτή η συνεργασία μου έμαθε κάτι καινούριο, ότι μου αποκάλυψε κάτι. Η εκτίμησή μου για τον Γιάννη και η αγάπη μου και ο σεβασμός ήταν ίδια όπως και πριν 25 χρόνια. Επιβεβαιώθηκε αυτό που πίστευα για αυτόν τον άνθρωπο. Για αυτό το φίλο. Το κέντρο της πόλης. Άραγε θυμάται πια το λόγο κάνεις. Έφτασαν μόλις. Λένε είναι οι πρακτόρες του χάλτες ποινής. Καίγεται